Κύριε Ευαγγέλου, πληροφορηθήκαμε ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνταν στο νησί σας από τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, όταν προσάραξε πλοίο που τους μετέφερε με αρχικό προορισμό την Ιταλία, αλλά βρέθηκαν τελικά στην Γκαία, τελικώς αποχώρησαν το απόγευμα ή το βράδυ ήταν της Τετάρτης. Αποχώρησαν στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπως ήταν άλλωστε προγραμματισμένο, με μικρή καθυστέρηση λόγω του καιρού, και πρέπει να σας πω ότι αυτό μας έδωσε μία ανάσα από ένα τεράστιο άγχος το οποίο είχαμε, πέρα από την ευθύνη, και βέβαια όλο αυτό το περιστατικό δεν ήταν και τόσο εύκολο να το διαχειριστεί ένα τόσο μικρό νησί, και σε μια τόσο δύσκολη περίοδο με αυτά που ζούμε από, από τον άγχος του κορονοϊού. Ναι, να. Με ποιο πλοίο έφυγαν? Έφυγαν με ένα πλοίο της, αυτό που κάνει το κυκλαδικό δρομολόγιο της SeaJets. Μάλιστα. Και πάει Λαύριο. Mm-hmm. Στο Λαύριο θα τους επιβιβάσουν σε ένα άλλο πάλι άγονη γραμμή, το οποίο κάνει δρομολόγιο μέχρι Καβάλα και πάνε για Καβάλα. Α, πάνε για από Καβάλα. Καταλαβαίνω, θα πάνε σε κάποια οργανωμένη δομή που έχει προετοιμαστεί στην Καβάλα. Μάλιστα. Ήρθε εκεί και κλιμάκιο από τον Νεοδί, έτσι, τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, ήρθε και τους εξετάσανε. Από αυτούς πρέπει να σας πω ότι μείνανε δύο πίσω, επειδή το τεστ που τους είχαν κάνει έγινε με λανθασμένα στοιχεία και επανελήφθηκε για λόγους πρόνοιας, τους κρατήσανε για να φύγουν από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον αύριο. Μάλιστα, για να συμπληρώσουν. Για λόγους πρόνοιας, αλλά όχι ότι υπήρχε κάτι πρόνοια. Μάλιστα. Στα οποία τα τεστ βγήκανε αυτών των δύο. Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν και προστασία των προσωπικών δεδομένων ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Πάντως δεν βγήκαν επειδή ήταν λανθασμένα. Ναι. Και έχουν επαναληφθεί απλώς. Μάλιστα. Άρα ανάλογα το αποτέλεσμα θα φύγουν ή δεν θα φύγουν, έτσι δεν είναι? Υποθέτω ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το χειρίζονται στον ΕΟΔΗ, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη και ναι, να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα. Ναι, σωστά. Τώρα όλο αυτό, ναι, πραγματικά που θα πρέπει να πω το έρχεται από τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, ναι, και οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη κατάσταση για να τη διαχειριστεί, όπως είπατε και εσείς, ένα μικρό νησί. Τελικώς πιστεύετε τα καταφέρατε, δηλαδή η ΚΕΑ έκανε τις προσπάθειές της, φιλοξενήθηκαν σε κάποιο χώρο που υπήρχε και ήταν εύκολο να φιλοξενηθούν? Κοιτάξτε, ήταν μια εύκολη λύση την οποία τη βρήκαμε από κοινού με την Δήμαρχο τη στιγμή της, του γεγονότος αυτού, γιατί ήμασταν παρόντες. Μάλιστα, είδαμε και πώς έγινε ακόμα και η αποβίβασή τους από το πλοίο αυτό. Σε πολύ άσχημο καιρό, ναι, ξημερώματα, ναι, σε κάτι σέκτης. Και ήταν μια πρόχειρη λύση η οποία μας ήταν διαθέσιμη από ένα παλιό ξενοδοχείο το οποίο έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια. Είναι εγκαταλειμμένο. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχει εξαρτήσεις. Οπότε δεν υπήρχαν και οι σωστές συνθήκες, θα έλεγε κανείς. Αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή και εδώ πρέπει να πω ότι πράγματι ένα τέτοιο συμβάν ήταν απρόσμενο και, όπως επαναλαμβάνω, στο ξεκίνημα της κρίσης του κορονοϊού και μας είχε βάλει σε έναν επιπλέον, αν θέλετε, μπελά αυτή η υπόθεση. Όμως το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πρέπει να κριθεί θετικό ως προς το σκέλος αυτό, γιατί έχουμε το πρόβλημα με το ναυάγιο, το οποίο είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό θα σας έθετα αμέσως μετά. Απλώς να τελειώσω να σας πω ότι το αποτέλεσμα κρίνεται θετικά από τον τρόπο χειρισμού και από εμάς εδώ
και εμένα και την, και την Δήμαρχο, αλλά και από την περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Συσίδρο, τον κ. Νταρίτη, που όλοι από κοινού κάναμε μία προσπάθεια, αλλά πρέπει να πω ότι πράγματι φάνηκε ότι η συνέπεια από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αλλά και από το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας για τι ανταποκριθήκανε και αυτό που μας υποσχεθήκανε το τηρήσαμε. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να το δηλώσω, δηλώνοντας συγχρόνως την ικανοποίησή μου για την υποστήριξη που πήραμε από όλους. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα πραγματικά το ναυάγιο, ξέρουμε ότι έχει μπει ένα περίφραγμα προστασίας, αλλά δεν υπάρχει καμία διαρροή καυσίμων. Ακούστε, εδώ πρέπει να σας πω τη δική μου την άποψη, η οποία είναι προσωπική άποψη. Επειδή σε αυτή τη ζωή όλοι αποκτάμε και μια εμπειρία, εγώ έχω και εμπειρία από τη θάλασσα. Αυτό το πλοίο, το οποίο ήταν ένα ρετάλι πλοίο, δεν είχε ούτε καν άγκυρες επάνω. Φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες δεν υπάρχουν άγκυρες. Ναι. Όλα τα πλοία έχουν κρεμασμένες άγκυρες μπροστά έτοιμες για να τις ρίξουν, δεν υπάρχουν άγκυρες. Αυτό δεν είχε καύσιμα για να πάει στην Ιταλία. Μάλιστα. Τα καύσιμα του ήταν ελάχιστα, τα οποία μαζευτήκαν τις πρώτες μέρες από το σύστημα περισυλλογής των ρήπων. Και τίποτε περισσότερο. Μάλιστα. Άρα, εκ των πραγμάτων κρίνουμε ότι αυτό δεν πήγαινε στην Ιταλία. Και, εγώ και υποψιάζομαι ότι ερχότανε, ναι, για εκεί που ήρθε. Και είχανε τόσο ακριβώς υπολογίσει τα καύσιμα, γιατί προσάραξε κιόλας, έτσι δεν είναι, δεν... Δηλαδή, δεν παρασύρθηκε και προσάραξε. Εκεί που άραξε, άραξε με τρόπο τόσο ώστε να είναι προσιτό και ο τόπος προσιτός στην αποβίβαση. Μάλιστα. Αλλά που συγχρόνως να θεωρηθεί και ναυάγιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι από αυτόν τον πληθυσμό υπήρξαν σίγουρα κάποιοι Σύριοι, καμιά 35 που ήταν και οικογένειες, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, αλλά οι άλλοι είναι αυτούς οι οποίοι αναζητούν να πάνε σε μια άλλη χώρα για μια καλύτερη ζωή. Καλά, ναι, μετανάστευση οικονομική, ναι. Ναι. Οι οποίοι, επιτρέψτε μου, και κάνοντας χρήση και από την πρώην εμπειρία μου στα ταξιδιωτικά, ναι, ο μετανάστης έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Και αυτός είναι εκείνος ο οποίος ζητάει σε μια άλλη χώρα να πάει να ζήσει και αυτή η χώρα του θέτει τις προϋποθέσεις που θα πάει να ζήσει και αν δεν τη στηρεί δεν θα πάει. Εδώ λοιπόν δεχόμαστε ανθρώπους ταλαιπωρημένους, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, οι οποίοι με τον δικό τους τον τρόπο ζητούν να γιατρασταθούν ή στη δική μας χώρα ή σε κάποια άλλη και μας ξαφνιάζουν ότι το κάνουν. Ναι. Λυπούμαστε γιατί αναγκάζονται να το κάνουν έτσι, αλλά από την άλλη μεριά όμως είναι και ένα δύσκολα διαχειρίσιμο θέμα, το οποίο είναι ένα γενικότερο θέμα. Εγώ επιμένω να εκφράζω την άποψή μου. Μάλιστα. Λυπήθηκα για αυτούς τους ανθρώπους έτσι όπως ήταν ταλαιπωρημένοι και όπως θα ταλαιπωρηθούν προφανώς και από εδώ και μετά. Δεν είναι εύκολο. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Δεν μπορεί να ταλαιπωριούνται τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούν μια καλύτερη τύχη. Και πώς αυτό θα γίνει? Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο ταλαιπωριούνται και όπως ξέρουμε όλοι έχουν πεθάνει πολλοί από αυτούς στην προσπάθειά τους να τα καταφέρουν. Έτσι δεν είναι? Είναι όμως, είναι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στη ζωή τους, αλλά είναι και θύματα κάποιων που σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ άσχημα σκηνοθετημένο όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο ένα ολόκληρο καράβι, όσο και αν είναι μικρού μεγέθους, να διασχίσει το Αιγαίο με τέτοια ρίσκα και με τέτοια προετοιμασία και να φτάσει να αράξει στη Τζιά έτσι τυχαία. Βάζω με αυτή μου την παρατήρηση
πολύ και ερωτηματικά, για τα οποία φαντάζομαι μετά από τη σύλληψη προχθές και άλλων τριών, που προφανώς μέσα σε αυτούς από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για όλη αυτή την διακίνηση, η ανακρίση να καταλήξει και να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα. Κύριε Βαγγέλου, να πάμε λιγάκι και στην κατάσταση την οποία αναφέρατε κι εσείς, που όλοι μας ζούμε και όλος ο πλανήτης, όχι μόνο εμείς, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς είναι η ψυχολογία του κόσμου στα νησιά της Κέας και της Κύθνου, για τα οποία είστε εκπρόσωπος από την περιφέρεια ως έπαρχος? Είναι ήρεμη. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι είναι ακόμα πιο ήρεμη από τότε που πάθηκε τα μέτρα να μην επιτρέπεται παρά μόνο στους μονίμους κατοίκους να διακινούνται προς τα νησιά. Το ήθελα. Πιστεύσαμε ότι το αυτό ήθελα, το οποίο ναι. Το θέλανε. Ναι. Το θέλανε και εγώ τουλάχιστον και στα δύο νησιά, και μάλιστα και στην Κύθνο, όπου ο Δήμαρχος από μόνος του πήρε πρωτοβουλίες να ζητήσει έλεγχο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα να διακινηθούν σε αυτή την περίοδο. Και εδώ ακόμα, εμείς πέσαμε τώρα σε αυτό το συμβάν με τους μετανάστες, αλλά θα πρέπει από αύριο να μπούμε σε μια πιο αυστηρή διαδικασία ελέγχου γενικότερα, διότι είναι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος τελικά. Ναι, μα το ανέφερε... θέλει την ηρεμία του, ναι. Και θέλει να πειθαρχήσει βέβαια σε αυτά τα οποία απαιτεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, η πολιτική προστασία εν πάση περιπτώσει, γιατί το κάνει για να προστατεύσει όλους εμάς, αλλά απαιτεί σεβασμό της καθημερινότητας και της ζωής των ανθρώπων στα νησιά από κάθε έναν ο οποίος για διάφορους άλλους λόγους αυτό δεν το σέβεται. Είχατε προσέλευση στην ΚΕΑ και στην Κύθνο από ανθρώπους που είτε κατάγονται αλλά δεν μένουν μόνιμα, είτε έχουν εξοχικές κατοικίες? Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι ιδιώτες οι οποίοι ζουν, οι Κυθνοί οι οποίοι ζουν στην Αθήνα και έχουν και τα σπίτια τους εδώ, τις οικογένειές τους, κάποιοι συγγενείς, γονείς, οι οποίοι όμως καλά, μένουν και δουλεύουν όλα στην Αθήνα. Νησιά, κύριε Ευαγγέλη. Ασφαλώς, βεβαίως. Έχουμε αυτούς τους οποίους εμείς ονομάζουμε επίκους, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει τα παραθεριστικά τους σπίτια και είναι αρκετοί, ιδιαίτερα στη νησιά. Ναι. Από αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν να έρθουν και να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα εδώ πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και πιο ασφαλή προφανώς, και τους φίλους αυτών οι οποίοι φάνηκαν τις μέρες πριν, στο ξεκίνημα δηλαδή των μέτρων, να κυκλοφορούν και εμείς εξεπλάγημεν, διότι βλέπαμε ανθρώπους οι οποίους δεν τους γνωρίζουμε καν. Αυτό πρέπει να πω ότι ήταν κάπως άδικο για τις τοπικές αυτές μικρές κοινωνίες. Ναι, και παρόλα διορθώθηκε. Αυτά, παρόλα αυτά τους προσκάλεσαν όμως, προφανώς. Προφανώς, ναι. Άρα θέλω να πω, υπάρχει και ευθύνη από τον τοπικό πληθυσμό ως προς αυτό. Ναι, δεν αποκλείεται, αλλά μην θεωρήσετε ότι ήταν από τον τοπικό ντόπιο πληθυσμό. Ήταν από τους επίσης, όπως τους ονομάσατε. Ακριβώς. Μάλιστα. Γενικότερα τα μέτρα όσον αφορά την κυκλοφορία, την απαγόρευση της κυκλοφορίας χωρίς σημαντικό και έτσι όπως έχουν οριστεί οι λόγοι, ακολουθείτε εκεί στα νησιά αυτά? Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τα κρούσματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε κάποια από τα νησιά των Κυκλάδων επηρέασαν καθόλου την ψυχολογία του κόσμου σε αυτά τα νησιά? Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και θέλω να πιστεύω ότι ενώ εντάξει, έχουν τηρηθεί τα μέτρα, αλλά υπάρχει και μία, ας το πούμε, λογική του λίγο πιο άνετου στην κίνηση των ανθρώπων. Ναι. Τώρα πλέον
αυτό το οποίο εισπράττουμε είναι ότι καθένας από μόνος του νιώθει την ευθύνη και την υποχρέωση να είναι συνεπής στα μέτρα. Και όχι επειδή θα το πιάσει ο αστυνομικός πιο κάτω και να το κόψει το 150 πρόστιμο. Εσείς έχετε το προσωπικό στις αντίστοιχες υπηρεσίες για ελέγχους? Εντάξει, το να δηλώνει ένας αιρετός ότι είναι ικανοποιημένος έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Όμως πιστεύω ότι είναι αρκετή για αυτή την περίσταση και πρέπει να σας πω και να το πω επευκαιρία ότι με το συμβάν που είχαμε με τους μετανάστες και το Λιμεναρχείο και η αστυνομία λειτουργήσαν πολύ θετικά, όπως λειτουργούν επίσης και στον έλεγχο και την εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Κατά συνέπεια εγώ δεν δηλώνω πολύ ικανοποιημένος και πιστεύω ότι κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπομειστεί με την ευθύνη να ελέγχουν και να επιβλέπουν τα μέτρα. Μάλιστα. Ως πολύ έμπειρο όσον αφορά τα ζητήματα του τουρισμού με τα οποία είχατε ασχοληθεί και συνεχίζετε να ασχολείστε, αλλά και από πολύ σημαντικές θέσεις νόσεων τουριστικών στο παρελθόν, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση σε σχέση με τον τουρισμό? Με πάρα πολύ αγωνία και πρέπει να σας πω ότι έχω σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο η φετινή τουλάχιστον χρονιά θα ανακάμψει εν μέρη, γιατί στο σύνολο αποκλείεται. Βέβαια εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι άκουσα και τη δήλωση ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαδεχθεί τη δική μου τη θέση να λένε ότι η φετινή χρονιά θα βασιστεί και στον εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή στη διακίνηση των Ελλήνων. Καλοδεχούμενοι και όχι μόνο. Ναι. Όχι μόνο. Στην εθνική οικονομία είναι ανακύκλωση χρήματος. Ναι. Το συνάλλαγμα είναι αυτό το οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό είναι το αίμα. Ναι. Η μετάγηση που χρειαζόμαστε είναι το συνάλλαγμα. Καλοδεχούμενοι και οι Έλληνες, αλλά είναι ανακύκλωση χρήματος. Θα βοηθήσει προφανώς κάποια καταλήματα, θα βοηθήσει κάποιους επαγγελματίες του τουρισμού να έχουν κάποιους τζίρους, κάποια κίνηση, να την παλώσουν τη χρονιά, αλλά στην εθνική οικονομία είναι ανακύκλωση χρήματος. Ναι. Από το εξωτερικό έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι θα πάρουμε. Ναι, και φοβάμαι ότι από τις μεγάλες αγορές, επειδή έχουν την ταλαιπωρία και αυτοί, όπως παρακολουθούμε και βλέπουμε όλοι μας από την παρόμοια ιστορία του ιού, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η φετινή χρονιά να μας δώσει για τις μεγάλες αγορές νούμερα που να μπαλώσουν τη χρονιά. Ναι, κατανοητό και νομίζω ότι όλοι το έχουν δει και με αυτό το σκεπτικό, που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά εννοείται και την εθνική οικονομία, έτσι δεν είναι? Προφανώς, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι και αν σε ένα μήνα ακόμα πούμε, όπως είπαν οι Κινέζοι, άντε ξεκινάμε την καινούρια μέρα, η εθνική οικονομία θα έχει τόσο πολύ λαβωθεί, και γνωρίζουμε για τους λόγους που έχει λαβωθεί, που η μεγάλη ένεση, η μετάγηση από τον τουρισμό είναι ο διεθνής τουρισμός, οι διεθνείς αφήξεις, οι οποίες δεν θα είναι αρκετές δυσκώς. Μάλιστα. Κύριε Βαγγέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μέλλον οπωσδήποτε, γιατί έχουμε πολλά ακόμη θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Σας ευχαριστώ και εκτιμώ που με πήρατε.